centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ρωμιόπουλε, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ και εμείς καλά. Εδώ παραμονές 15 Αύγουστου. Και το ερώτημα είναι, θα δουλεύετε και το 15 Αύγουστο, κύριε Ρωμιόπουλε, και εσείς? Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι εργασία. Αυτό, ξέρετε, είναι μια κατάσταση που έχει προκύψει και όλοι εμείς όσοι συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ. Δεν το βλέπουμε σαν εργασία. Είναι σαν μια προσπάθεια που βάζουμε όλοι όσο μπορούμε το χεράκι μας για να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Ξέρετε, δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχουν αρχίες για μας. Το ξέρω, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Ρωμιόπουλο και σε απίστευτες ώρες που τον βρήκαμε πάνω στη δουλειά. Δηλαδή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα έχουμε επικοινωνήσει. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς οι δημοξιολόγοι έχουμε αυτό το πράγμα, έχουμε αυτό το μικρόβιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το αντικείμενό μας, με τις επιδημίες, με τις λοιμώξεις. Ναι. Και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε λίγο αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα, θα ήταν για εμάς το καλύτερο. Κύριε Ρωμιόπουλε, τώρα επανερχόμαστε βέβαια, γιατί δυστυχώς είχαμε στην Καστοριά, επανήλθαν και οι θάνατοι, ηλικιωμένης γυναίκας προχθές, μετά από τις 20 Απριλίου που είχαμε τον τελευταίο θάνατο στην Καστοριά. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε λίγο να πω και κάτι, γιατί βλέπω και ορισμένα σχόλια στα μέσα ενημερώσεις και στα blog και τα λοιπά, που γράφεται από κάτω στα Facebook, διάφορα σχόλια, και το είδα και στον θάνατο τον τελευταίο που είχαμε στην περιοχή μας. Παιδιά, θέλω να είστε λίγο όλοι πολύ πιο προσεκτικοί το τι γράφετε, και πιστέψτε με, δεν θα θέλατε με τίποτα να σας γράψουν τα ίδια για τη δική σας γιαγιά ή για τη δική σας μάνα, ανεξαρτήτου ποια ηλικία είναι. Προσέχετε, σας παρακαλούμε πολύ. Τι γράφετε στα σχόλιά σας, είτε πιστεύετε σε κορονοϊούς, είτε δεν πιστεύετε. Λίγο πιο προσοχή και σεβασμό σε ανθρώπους που φεύγουν από την κοινωνία μας, από τη διπλανή μας πόρτα. Αυτό σαν μια παρένθεση και συνεχίζουμε, κύριε Ρωμιόπουλε. Δυστυχώς βλέπουμε και τέτοια πράγματα την ώρα που κάποιες οικογένειες πενθούν. Ναι, και είναι το πιο λυπηρό, δυστυχώς. Και είναι το πιο λυπηρό. Γιατί γίνεται επίκληση της ηλικίας, μεγάλη, ακριβώς. Πόσο ακόμη. Δηλαδή, κάποια σχόλια τα οποία δεν τολμάω καν να διαβάσω. Εγώ προσωπικά, έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ δεν ασχολούμαι καν, δεν παρακολουθώ καν. Πολλές φορές έτσι γνωστοί και φίλοι και συνεργάτες με ενημερώνουν για αυτά τα οποία γράφονται. Ναι. Ο καθένας φέρει την απόλυτη ευθύνη για αυτό το οποίο γράφει και το οποίο κάνει και το οποίο λέει. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πείσουμε αλλιώς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πείσουμε αλλιώς, αλλά ελάτε στη θέση της οικογένειας. Πείτε πως ήταν η δική σας γιαγιά, η δική σας μάνα. Θα σας άρεσε να σας γράφουν τα ίδια? Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Δυστυχώς, πιστέψτε με, είναι η κακή πτυχή αυτή, η πολύ κακή πτυχή, η οποία έχει αναδειχθεί με αφορμή τον κορονοϊό. Βλέπουμε ανθρώπους λοιπόν να επιτίθονται χωρίς να γνωρίζουν ποιον επιτίθονται, να προσβάλλουν ιερά και όσοι και θανόνται. Πραγματικά. Δεν έχω να κάνω κανένα απόλυτο σχόλιο, και θέλω να πω ότι σαφώς και η όλη προσπάθεια που κάνω προσωπικά εγώ και φαντάζομαι και συνεργάτες μου, δεν την κάνουμε και τους ανθρώπους. Δεν την κάνουμε. Δηλαδή δεν αξίζει να αγωνιζόμαστε. Και πού, σε μια περιοχή που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από αυτή την ιστορία και έχει ήδη 15 νεκρούς, ρε παιδιά. Και μάλιστα μερικούς από αυτούς πάρα πολύ νέους. Δηλαδή, τι να πω. Αν με επιτρέπετε, πραγματικά έρχονται κάποιες στιγμές όταν μαθαίνω και εγώ τέτοιες σχόλια και τέτοιες καταστάσεις και αναρωτιέμαι τελικά για ποιους αγωνιζόμαστε, για ποιους προσπαθούμε, για ποιους παλεύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι οι λίγες οι εξαιρέσεις. Γιατί αν δεν μας διακρίναν, μη τι άλλο, έστω και τώρα βλέπετε, έχουμε τον κορονοϊό, υπάρχουν και εθνικά ζητήματα. Αν δεν υπάρχει μια ομοψυχία, μια κατανόηση, μια αλληλεγγύη, δεν υπάρχει σωτηρία διαφορετικά. Πραγματικά. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να δώσει τη λύση από τη δική του τη μεριά και όχι να κάνει ένα σχόλιο ειρωνικό ή ένα σχόλιο έξυπνο, θεωρώντας ότι δεν έχει καμία επίπτωση πουθενά αυτό. Ακριβώς. Δυστυχώς λειτουργούμε με έναν τρόπο τελείως απαράδεκτο, και αυτό μαρτυρά και την παιδεία μας, που δυστυχώς μάλλον δεν είναι και η καλύτερη. Σε ό,τι αφορά, αν με επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για τον θάνατο που αναφέρατε συγκριτικά στο παρελθόν, πράγματι έχουμε την πρώτη απώλεια από κορονοϊό, σαφώς όμως μια γυναίκα η οποία έχει πολλά υποκείμενα νοσήματα.
και αυτό ήταν και σαφώς και η αφορμή ο κορονοϊός σε αυτή τη γυναίκα την επιβαρημένη να οδηγήσει σε αυτό το τέλος, αλλά δεν πάει να είναι μια απώλεια. Ναι, φυσικά. Που δεν ξέρουμε ότι δεν μπορεί κανείς να προδικάσει γιατί ξέρουμε το ποια θα ήταν η ζωή αυτής της γυναίκας αν δεν είχε πάθει τη λίμωξη. Άρα λοιπόν να μην τα αποδώσουμε όλα στη συνωσιρότητα, ναι. Να πούμε ότι και ο κορονοϊός προφανώς έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόβλημα και το τέλος της γυναίκας. Τώρα, επειδή εστιάζεται και πάλι η προσοχή μας σε συγκεκριμένη περιοχή και του νομού μας, θέλω να μας πείτε, κύριε Ρωμιόπουλε, αν πραγματικά υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Και επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή έγιναν και μαζικά δείγματα, υπάρχει και μια πληροφορία που θα ήθελα σήμερα να τη διευκρινίσουμε. Ότι μέσα σε αυτά τα πολλά δείγματα που πάρθηκαν τους εκτεταμένους ελέγχους από το περιβάλλον αυτών των δύο, αν δεν κάνω λάθος, τελικά οικογενειών στη συγκεκριμένη περιοχή, ότι έγιναν και κάποια μπερδέματα στα δείγματα. Θέλετε να μας πείτε τι ισχύει από όλα αυτά? Πρώτα απ' όλα εντυπωσιάζομαι πώς μπορεί αυτό σαν πληροφορία να έχει διοχετευτεί τόσο πολύ. Να έχει διοχετευτεί κάτι τέτοιο, πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το εργαστήριο και σε συνεργασία και με τους συνεργάτες του, όπως είμαστε εμείς οι συνεργάτες του ΕΟΔΗ και με όλους τους εμπλεκόμενους που έχουν να κάνουν με τη λήψη δείγματος, με το αποτέλεσμα και την ανακοίνωση του αποτελέσματος, οποτεδήποτε προκύπτει θέμα π.χ. συνωνυμίας ενός δείγματος και ταυτόχρονα αυτά τα δείγματα προέρχονται από τον ίδιο ακριβώς τόπο και το κάνει και πολύ σωστά, επανελέγχει τα δείγματα αυτά. Και α, δηλαδή ακριβώς εξηγήστε τι έγινε, επειδή εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή υπήρχαν δείγματα με το ίδιο όνομα συνώνυμα. Πάνω, τι έγινε? Έγινε επανέλεγχος. Έγινε δεύτερο δείγμα για να είμαστε τελείως σίγουροι ότι το αποτέλεσμα είναι αξιόπιστο και ήδη να σας πω ότι είτε από τον έλεγχο προκύπτει τελικά αυτά που είχαν δοθεί σαν αποτελέσματα είναι σωστά. Μισό λεπτό, κύριε Ρωμιόπουλε. Όταν γράφουμε πάνω στο δείγμα, ας πούμε Χρήστος Νατσούλης, δεν γράφουμε και του. Και το πατρόνιο. Ακριβώς. Ήταν γραμμένο. Απλά για μεγαλύτερη ακόμα αξιοπιστία, για μεγαλύτερη αξιοπιστία και σιγουριά, γιατί μιλάμε τώρα για αποτελέσματα που καθορίζουν πολλές φορές και το επόμενο διάστημά μας. Θα το πούμε για καραντίνα ή όχι. Βέβαια. Οπότε για μεγαλύτερη αξιοπιστία, όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα, ζητήθηκε για μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια, επανέλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε τα πρώτα αποτελέσματα. Που ήταν λοιπόν αρνητικά, υπενθυμίζουμε. Που ήταν αρνητικά επίσης. Ακριβώς. Οπότε καλό είναι να μην διοχετεύουμε και μην αναπαράγουμε ειδήσεις ότι γίνονται μπερδέματα, γιατί πιστέψτε με, είναι πολύ υπεύθυνοι όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό το θέμα. Άρα δεν ήταν ότι έγινε μπέρδεμα στα δείγματα που είχαν το ίδιο όνομα κάποια, ήταν μια συνωνυμία. Απλά για την μεγαλύτερη λέτε αξιοπιστία ακριβώς. Ζητήθηκε επανέλεγχος για να είμαστε 1000%. Γιατί σκεφτείτε λοιπόν, αν σε ένα χωριό έχουμε από το ίδιο χωριό που φαίνεται το δείγμα, έχουμε το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο, μόνο και αναφέρεται και στο πατρόνυμο, ζητάμε νέο δείγμα, για να είμαστε σίγουροι. Τώρα, και μόνο σε αυτά τα ονόματα δεν τα ξανακάνετε όλα, δηλαδή ας πούμε σε συγκεκριμένη περιοχή έγιναν 100 ας πούμε περίπου, λένε. Ακριβώς. Περίπου δημοτοληψίες. Πρώτα απ' όλα, να σου πω ότι τα δείγματα δεν δίνονται τυχαία, προηγείται και μια λήψη ιστορικού, δηλαδή υπάρχει μια υποψία, άλλοτε μικρή, άλλοτε μεγάλη, κατά πόσο μπορεί αυτό το δείγμα να βγει θετικό ή όχι. Μάλιστα. Αν εμείς υπερολογίζουμε λοιπόν από το ιστορικό μας ότι περιμένουμε να βγει θετικό και βγει αρνητικό, εκεί συνεννοούμαστε και με το εργαστήριο και με τον εκάστοτε συνάνθρωπό μας να δώσει δεύτερο δείγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αξιολόγηση στο σύνολο ενός αποτελέσματος δεν είναι μόνο του εργαστηρίου, έχει να κάνει και με το ιστορικό και πολλές φορές επανερχόμαστε και ζητάμε και δεύτερο και αν χρειαστεί και τρίτο δείγμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε όμως όταν ξανακαλούνται άνθρωποι και ίσως από εκεί ξεκινάνε ορισμένα πράγματα, εκεί πρέπει να τους δίνονται και κατάλληλες εξηγήσεις προφανώς, ότι επανελέγχουμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο και από εκεί μπορεί να βγει. Δηλαδή όταν με φωνάξεις για επανέλεγχο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά ή κάτι μπερδεύτηκε. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα για να ξεκινήσει μια φημολογία, καταλαβαίνετε. Συμφωνώ. Βέβαια υπάρχει και το σενάριο και του τεχνικού λάθους, της κακής λήψης δείγματος, ανεπαρκούς δείγματος. Οτιδήποτε από εκεί πέρα αναγκαστικά θα πρέπει να ζητήσουμε και δεύτερο δείγμα. Δεν το συζητάμε. Και είπατε, υπάρχουν και περιπτώσεις που ζητάμε και τρίτο. Και τρίτο δείγμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν μπερδευτεί τα δείγματα προς Θεού. Ωραία. Χαίρομαι που το λύσαμε αυτό το θέμα, γιατί υπήρξε αυτή η φημολογία στην Καστοριά και θα θέλαμε οπωσδήποτε μια υπεύθυνη απάντηση από έναν υπεύθυνο φορέα. Θεωρώ ότι αδική κατάφορα αυτή η φημολογία, αδική κατάφορα τον αγώνα όλων των ανθρώπων των εμπλεκομένων. Προσπαθούμε με πολλή διάκριση και πολλή ευθύνη να κάνουμε να φέρουμε στις πέρας ένα πολύ υπεύθυνο έργο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο. Αυτό είναι χτύπα κάτω από τη μέση, πραγματικά. Να λέμε ότι μπερδεύουμε τα δείγματα. Θεωρώ είναι πάρα πολύ άδικο.
Και διευκρινίσετε ότι επανέλεγχος, το ξαναλέμε για όσους δεν το κατανόησαν, επανέλεγχος έγινε στα ονόματα που υπήρχε συνωνυμία για ακριβώς ακόμη μεγαλύτερη διευκρίνηση και ένα αποκλεισμό οποιοδήποτε λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίμαχη περιοχή. Υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε περαιτέρω, κύριε Ρανιόπουλε? Θα σας απαντήσω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και της χθεσινής ημέρας και της σημερινής μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι να μας ανησυχεί περαιτέρω, και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία και των κινητών ομάδων του ΕΟΔΗ, γιατί βλέπετε, αλλά και των ατόμων τα οποία εμφανίσανε συμπτώματα και γρήγορα μπήκε στην καραντίνα. Ναι. Γιατί φαίνεται λοιπόν ότι το όλο θέμα έχει περιοριστεί εντός ενός συγγενικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα κρούσμα που να έχει, δηλαδή, εκτός του περιβάλλοντος αυτού, δεν υπήρξε διασπορά στους συνεργάτες τους, συναδέλφους τους. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ήδη υπερθεί υπό έλεγχο. Έχει περιοριστεί σε έναν κύκλο 5-6 ανθρώπων, πόσο είναι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έξι, νομίζω. Αριθμό, αλλά, ναι. Ίσως και λίγο παραπάνω. Ναι, αλλά είναι εντοπισμένος, ναι, εκεί που περιμέναμε να είναι. Ναι. Ναι. Πέραν των 6-7 που βρέθηκαν από το συγγενικό περιβάλλον, λοιπόν, θετικοί στον κορονοϊό, από εκεί και μετά τα επιπλέον, τα μαζικά, οι μαζικές δειγματοληψίες που έγιναν, περίπου 100, δεν έδειξαν τίποτα περαιτέρω. Αυτό επίσης πρέπει ακριβώς να το διευκρινίσουμε. Ακριβώς, να το τονίσουμε. Ούτε ένα θετικό πέραν αυτών. Από όλες τις πιθανές επαφές, στενές, λιγότερο στενές επαφές, ελέγχθηκαν όλοι. Δεν έχουμε ούτε ένα άλλο θετικό, ούτε ένα. Και να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Γιατί χθες ανακοινώθηκαν 3. Τα 3 αυτά είναι από την προηγούμενη μέρα, τα οποία επίσης είχαν ανακοινώσει τοπικά μέσα, και εκεί γίνεται ένα θέμα. Και για να σου πει, αν επιτρέψει να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, είναι πολύ σημαντική, γιατί και εμένα με ενοχλούν πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο, στο κινητό, να μάθουν τι είναι αυτά που δηλώνει ο ΕΟΔΗ το απόγευμα. Μάλιστα. Ο ΕΟΔΗ πάντοτε ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης ημέρας. Δηλαδή, χθες ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προχθεσινής ημέρας. Επίσης, ο ΕΟΔΗ συμβαίνει κάποιες φορές να ανακοινώνει τα αποτελέσματα με μια μικρή καθυστέρηση. Ναι. Και ο λόγος έχει να κάνει γιατί με το που θα δηλωθεί ένα θετικό αποτέλεσμα και θα σταλεί από εμένα στα κεντρικά του ΕΟΔΗ, ο ΕΟΔΗ θα παραπέμψει αυτό το αποτέλεσμα στην πολιτική προστασία, η οποία θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον θετικό, με τον φερόμενο ως θετικό, να επαληθεύσει ότι πράγματι είναι θετικός, ώστε να αποκλειστεί το λάθος, το τυχαίο λάθος, το εργαστηριακό, ότι λέει ακόμα και το λάθος στο μηχανογραφικό. Κατά λάθος, δηλαδή, ότι δηλώθηκε θετικός ενώ αρνητικός. Να πιστοποιηθεί λοιπόν ότι πράγματι αυτός είναι θετικός και έπειτα να δηλωθεί και να ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΗ. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση της 1-2 ημερών στην δήλωση των κρουσμάτων. Ναι. Επίσης, υπάρχουν και κρούσματα τα οποία, να ξέρετε, γίνεται η δειγματοληψία σε χώρο μακριά του χώρου κατοικίας τους, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, επειδή πολλοί παραθερίζουν. Αυτοί λοιπόν που θα παραθερίσουν π.χ. από τα Γαριβανά ή από την Κοζάνη και θα βρεθούν π.χ. στην Κρήτη και θα έχουν εμπίδοτο, θα πάνε στο νοσοκομείο σε κάποιο εργαστήριο να κάνουν το δείγμα. Άρα λοιπόν θα γίνει και η δειγματοληψία και θα δηλωθούν σαν κάτι Κοζάνης ή Γαριβανά. Όπως είχε γίνει σε κάποια δείγματα τα οποία ψαχνόμασταν τοπικά. Ακριβώς. Σε Κοζάνη και σε Καστοριά, από πού είναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Οπότε να μην ψάχνουμε. Θεωρώ λίγο υπερβολή όλο αυτό να μετράμε ένα προς ένα τα δείγματα, γιατί δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Τα εργαστήρια είναι πάρα πολλά, και όταν ξέρετε πλέον και πάρα πολλά εκατοντάδες εργαστήρια ιδιωτικά πλέον έχουν συμπεριληφθεί σαν επίσημα εργαστήρια, δεν μπορούν να ελέγχουν τα πάντα και να ξέρουμε πού δόθηκε το δείγμα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, να το τονίσουμε αυτό, μια σύγχυση γίνεται, γιατί έχουμε σήμερα, ας πούμε, 3 κρούσματα. Τα τοπικά μέσα θα ανακοινώσουν σήμερα 3 κρούσματα από τις πληροφορίες του. Αυτά τα 3 θα ανακοινωθούν αύριο από τον ΕΟΔΗ. Θεωρητικά έτσι. Και σορευτικά ο κόσμος λέει 3 χθες και 3 σήμερα, 6. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ είναι 3. Είναι 3 και αυτό γίνεται μια σύγχυση, αλλά νομίζω ότι εκεί κάποιος που θέλει να το καταλάβει αυτό μπορεί να το καταλάβει. Εγώ, επειδή ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι τουλάχιστον τους τελευταίους 5 μήνες, αυτό που συμβαίνω δεν είναι να μάθουμε ακριβώς να κάνουμε τις προσθέσεις και να βγαίνουν τα νούμερα ακριβώς, αλλά να βγάζουμε το νόημα της όλης κατάστασης, η οποία λέει το εξής. Υπάρχει μια αυξητική τάση λοιπόν εμφάνισης νέων κρουσμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει αυξητική τάση διασωληνωμένων. Είχαμε θάνατο στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, πρακτικά δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια επιστροφή της επιδημίας με έναν πιο έντονο ρυθμό στην περιοχή μας. Από την άλλη, τα αντανακλαστικά μας είναι καλά. Φαίνεται πως είναι καλά. Δεν έχουμε διασπορά πέραν των ανθρώπων που, οι οποίοι έχουν μεταφέρει τον ιό από τα μέρη που παραθερήσανε σε οικείους ανθρώπους ή συνεργάτες. Άρα λοιπόν, υπάρχουν αντανακλαστικά τα οποία δουλεύουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μπορούμε να κάνουμε. Αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν από τα μέρη που παραθερίζουν μπορούν να βγουν σε μια καραντίνα λίγων ημερών, 2-3 ημερών και μετά να κάνουν το τεστ.
Mm-hmm. Κάτι το οποίο επιβάλλεται να το κάνουν υγειονομικοί. Και δεύτερον, αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν το οποιοδήποτε συμπτωματοποιείο είναι πρωτογενή κορονοϊό, μπορούν να κάνουν το τεστ. Μάλιστα. Αν τα κάνουμε αυτά και ταυτόχρονα αποφύγουμε τις περιττές και επικίνδυνες συναθρήσεις, θεωρώ ότι το θέμα θα λυθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Πάντως, στη Δυτική Μακεδονία, σε σχέση με αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είμαστε, θα λέγαμε, σαφώς καλύτερα, κύριε Ρωμιόπουλε. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας. Βλέπετε τι γίνεται τώρα πραγματικά και βλέπω εμείς πολύ φαίνεται... καλά τι γίνεται. Ναι. Αν με επιτρέπετε. Πάμε σε ρεκόρ, βλέπω εδώ. Κάθε μέρα σπάντα ρεκόρ. Μπορεί η περιφέρειά μας να ήταν αυτή η οποία δοκιμάστηκε πιο Μπράβο. Πολύ συγκριτικά με τον πληθυσμό από όλες τις περιφέρειες. Αλλά αυτό, ξέρετε, είχε σαν αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε όλοι μας, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τον τρόπο διαχείρισης των κρουσμάτων, στη γρήγορη χλιάτιση και στο γρήγορο περιορισμό. Και βλέπετε ότι έχουμε πλέον τα ανακλαστικά γρήγορα και μπορούμε και κινούμαστε γρήγορα και σβήνουμε τη φωτιά στη γέννησή της. Ενώ σε άλλες περιοχές που δεν είχαν δημιουργηθεί αυτές οι αιστείες, δεν είχαν την εμπειρία διαχείρισης, δυσκολεύονται τώρα. Μάλιστα. Κύριε Ρωμιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που αφορά το τελωνείο της κρυσταλλοπηγής. Μας λένε εδώ φίλοι και από κρυσταλλοπηγή ότι χθες πέρασαν 2.000 άτομα χωρίς να ελεγχθούν, έχουν κλείσει σε διάφορα άλλα σημεία τα σύνορα και έρχονται τώρα, έχουν μάθει ότι η κρυσταλλοπηγή είναι ανοιχτή και έρχονται από εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάτι θα εισηγηθείτε και για την κρυσταλλοπηγή, αν γνωρίζετε ότι έχει βρεθεί αυτό το πέρασμα για να περνάνε από το εξωτερικό κόσμος χωρίς έλεγχο και τεστ. Θα σας απαντήσω ότι επί του συγκεκριμένου που αναφέρετε και του χρόνου και του αριθμού των εισερχομένων στη χώρα δεν το γνωρίζω ακριβώς. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει θέμα με την κρυσταλλοπηγή και προφανώς έχουμε ήδη και εγώ προσωπικά έχω ενημερώσει και τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο. Ναι. Για να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο. Αυτό είναι παράξενο, κύριε Ρωμιόπουλε, μισό λεπτό. Γιατί είναι παράξενο. Δηλαδή, σε όλα τα σύνορα, με το τεστ αυτό των προηγούμενων ημερών και τα λοιπά, το αρνητικό για να περάσεις και η κρυσταλλοπηγή ελεύθερα. Αυτό γιατί γίνεται? Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Να ξέρω ότι δεν είναι θέμα που αφορά εμένα. Έχει να κάνει κανονικά με την πολιτική προστασία και το πώς επιφασίζει. Που αποφασίζει και με ποιον τρόπο να κάνει τους ελέγχους. Δεν έχει να κάνει με τον ΕΟΔΗ σαν ΕΟΔΗ, δηλαδή δεν είναι ιατρικό θέμα αυτό. Είναι θέμα διαχείρισης και ελέγχου που αυτό έχει αναλάβει το κομμάτι. Άρα, καταλαβαίνω όμως ότι από κρυσταλλοπηγή έρχονται όσοι δεν έχουν τεστ. Σου λέει, δεν έχω τεστ, δεν πάω να περάσω την κρυσταλλοπηγή. Αυτό που γνωρίζω πάντως και μπορώ να σα το πω, είναι και επίσημο και είναι και μπορεί ο καθένας να το επιβεβαιώσει ότι ο ΕΟΔΗ για να καλύψει αυτό το κενό. Έχει προκηρύξει πάρα πολλές θέσεις κινητών ομάδων αποκλειστικά αυτή την περιοχή, την κρυσταλλοπηγή. Όπου μέχρι και στιγμής που μιλάμε δεν υπάρχει η απαραίτητη ανταπόκριση για να επανδρωθεί, αλλά ότι έχουν γίνει κινήσεις, έχουν γίνει και γίνονται κι άλλες. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχετε εισηγηθεί κι εσείς να γίνονται οι έλεγχοι και στην κρυσταλλοπηγή, γιατί καταλαβαίνετε παντού, τι κόσμος περνάει από εκεί τώρα και χωρίς κανέναν, επαναλαμβάνω, έλεγχο υγειονομικό. Παντού. Βεβαίως. Δεν ξέρω, αυτό σας λέω, εγώ δεν μπορώ να το. Να το ενστερνιστώ, δεν το γνωρίζω να απαντήσω ότι ισχύει αυτό. Εγώ σέβομαι την πληροφορία σας, αλλά δεν το γνωρίζω κατά πόσο ισχύει ακριβώς έτσι. Ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί μάλλον στους πλέον ειδικούς που είναι η πολιτική προστασία. Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας έχουμε και στη γραμμή, έχουμε κάτι ανακοινώσιμο για σήμερα? Όχι. Μέχρι στιγμής τίποτα και επίσης θα μου επιτρέψετε αυτό να το διευκρινίσω ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται τα απογεύματα, κάθε απόγευμα από τον ΕΟΔΗ, από κεντρικά. Εμείς έχουμε θέση να σχολιάσω τα δεδομένα που προκύπτουν αφού πλέον αυτά ανακοινωθούν από τον ΕΟΔΗ. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που βγάζετε και τοπικά εσείς, κύριε Ρωμιόπουλε, δεν θα το ξαναδούμε? Βγάζετε κάποιες ανακοινώσεις? Αντιλαμβάνομαι, δεν κατάλαβα τι με ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα. Αν κάτι αλλάξει, αν υπάρξει οδηγία ή κάτι τέτοιο από τα κεντρικά του ΕΟΔΗ, σαφώς είμαι εδώ πέρα για να το κάνω. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η λογική της γενικής διαχείρισης ανά τη χώρα από τα κεντρικά του ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό για να το ξέρουμε όλοι μας πραγματικά τι γίνεται. Ωραία, κύριε Ρωμιόπουλε. Αν επιτρέψετε να πω και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ότι ο λόγος που πραγματικά εκδίδαμε αυτή την ανακοίνωση ήταν για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και να μην υπάρχει, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και παράπονα και από συνεργάτες και από συναδέλφους σας ότι υπάρχει μια ενδεχομένως διαφορετική μεταχείριση, άνεση μεταχείριση. Τις πληροφόρησεις, τέλος πάντων, πόσο στα μέσα ενημέρωση τοπικά, ότι άλλοι τα παραλαμβάνουν νωρίτερα και άλλοι αργότερα. Ναι. Για να μην υπάρχει αυτό το σενάριο, γι' αυτό και έχει αποφασιστεί να βγει για αυτούς τους λόγους. Εντάξει, υπάρχει και ο ανταγωνισμός των μέσων, σωστό είναι αυτό, αλλά εκεί είναι ο καθένας πώς κάνει τη δουλειά του και πόσο γρήγορα. Στο βαθμό που μου αναλογεί, πιστεύω, επειδή αντιλαμβάνομαι και τη δική σας την δουλειά και είναι στην ουσία όλοι συνεργάτες είμαστε σε αυτό το κομμάτι του κορονοϊού. Στο βαθμό που μπορούσα, έκανα αυτό που μπορούσα πραγματικά για να δείξω ότι δεν είναι θέμα
Δεν υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες. Είμαστε όλοι, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για το θέμα. Να συνεργαζόμαστε, απλά να φεύγουμε τις υπερβολές και τις μη έγκαιρες πληροφορίες. Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα ξεκαθάρισαμε αρκετά πράγματα γύρω από, από τις τελευταίες μέρες. Κύριο Μιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και σας εύχομαι καλή Παναγιά, βέβαια. Καλή Παναγιά. Ευχαριστώ πολύ σε όλο τον κόσμο να μας φυλάει η Παναγιά και μας γιατί, φυλάει. Γιατί έτσι πως ήρθαν τα πράγματα φέτος, ούτε γλέντια θα έχουμε, ούτε λιτανίες σχεδόν θα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε. Με διαφορετικό τρόπο θα γίνουν ακόμη και λιτανίες. Θα δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Να μας βοηθάει η Παναγιά έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Ρωμιόπουλο, ο οποίος ξεκαθαρίζει και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες στην Καστοριά περί μπερδέματος δειγμάτων. Και ο κύριος Ρωμιόπουλος έδωσε την δική του εξήγηση ακριβώς τι έχει συμβεί με κάποια δείγματα τα οποία ήταν με ίδιο όνομα, συνωνυμία δηλαδή, και γιατί ακριβώς έγινε επανέλεγχος αυτών των δειγμάτων. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.